Ορίστε. Δεν το βλέπω εδώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μία σημείωση πριν ξεκινήσω την ομιλία μου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εχθές ακούσαμε το κήρυγμα του νέου διχασμού, της νέας διαίρεσης του ελληνικού λαού. Οι καλοί και οι κακοί Έλληνες. Γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε, κύριε Βλαχογιάννη. Γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε. Και απορούμε εμείς της αριστεράς με αυτή τη νέα πρακτική. Και διερωτώμεθα, αν σε αυτή εδώ την αίθουσα ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ή ο Γιώργιος Ράλης ή ο Παναγής Παπαλιγούρας, πώς θα αντιδρούσαν σε αυτό το κήρυγμα του μίσους και της μισαλλοδοξίας? Αλλά επειδή αυτή η μεγάλη πολιτική δεν είναι στη ζωή, εμείς περιμένουμε να ακούσουμε γι' αυτό που εχθές ο κύριος Βορύδης εξεστόμησε για τους καλούς και κακούς Έλληνες, μία δήλωση από τον κύριο Μητσοτάκη ή από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή. Διότι εδώ βρισκόμαστε σε νέα δεδομένα. Ποια είναι αυτά? Τους εθνικόφρονες και τα μοιάσματα τα αντικατέστησε η ρητορική των καλών και των κακών Ελλήνων. Έτσι εσείς θα προχωρήσετε στο μέλλον? Γι' αυτό ο ελληνικός λαός ατενίζει με εμπιστοσύνη σε αριστερά. Διότι έρχεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ να άρει όλα αυτά τα εμφυλιοπολεμικά, όλες αυτές τις διαιρέσεις, όλες αυτές τις καταστροφικές λογικές για το λαό. Λοιπόν, καταλάβατε τι θέλω να πω και γι' αυτό διαμαρτύρεστε. Παρακαλώ. Εμείς περιμένουμε μία τοποθέτηση από τη Νέα Δημοκρατία και από βουλευτές οι οποίοι είμαστε σίγουροι ότι δεν ασπάζονται αυτό τον ακροδεξιό κατήφορο για το που πάει η Νέα Δημοκρατία. Διότι εδώ δεν έχει γίνει απλά πολιτική άνοιξη, μετεξελίσσεται σε λάος. Και αυτό είναι το δυστύχημα σήμερα για τη Νέα Δημοκρατία. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι υπήρξε μια αναφορά σήμερα από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τον κύριο Μητσοτάκη, σχετικά με την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφερειάρχη, την κυρία Δούρου, σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Να ξέρει και η κυβέρνηση και όσοι εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία της διαχείρισης ότι η Περιφέρεια Αττικής ακολουθεί στο θέμα των απορριμμάτων τη διεθνή πρακτική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θα τηρηθεί η νομιμότητα σε όλο της το μήκος και πλάτος. Να το ξέρει πολύ καλά και η κυβέρνηση και η εργολάβη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκτός από τη γενικότερη κοινωνική καταστροφή της χώρας, ο θεσμός της δικαιοσύνης δοκιμάζεται. Δοκιμάζεται σκληρά στα χρόνια των μνημονιακών πολιτικών και αντί για αιστεία προστασίας και κατοχύρωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταμορφώνεται σε μια ετερόνομη αυταρχική απόφυση η μάντα μετάβασης της πιο σκληρής αντεργατικής και αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης. Αυτό συμβαίνει μέσω της εφαρμογής αντεργατικών και αντιλαϊκών νόμων τους οποίους έχουν ψηφίσει όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις από το 2009 μέχρι σήμερα. Ακόμα και όταν υπάρχουν πρωτόδικες αποφάσεις οι οποίες στηρίζονται στο Σύνταγμα και στην εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας παρελθόντων ετών, προστρέχει αμέσως η κυβέρνηση στα ανώτατα δικαστήρια για να ακυρωθούν αυτές οι αποφάσεις. Τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα? Ότι μειώνεται καθημερινά αυτό που λέμε ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ στην παρούσα συζήτηση έρχεται για να καταθέσει τις προγραμματικές του θέσεις και απόψεις. Για το ζήτημα αυτό υποστηρίζουμε ρητά
μια προοπτική ενίσχυσης της δικαστικής ανεξαρτησίας και του κοινωνικού προσανατολισμού των δικαστικών θεσμών, με τροποποίηση της συνταγματικής και νομοθετικής ρύθμισης για τον ορισμό των πρόεδρων και των αντιπρόεδρων των ανωτάτων δικαστηρίων, ώστε να μην είναι αποκλειστικά εξαρτώμενοι από την κυβέρνηση και ώστε να λαμβάνεται υπόψη η βούληση των ολομελιών των δικαστηρίων, το λεγόμενο δηλαδή αυτοδιοίκητο, αλλά και άλλων κοινωνικών επιστημονικών φορέων. Η αρχιτεκτονική του άρθρου 90 του Συντάγματος πρέπει να τροποποιηθεί ριζικά και η κυβέρνηση της αριστεράς θα εισαγάγει τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις και όπου χρειάζεται και τις απαραίτητες αναθεωρητικές πρωτοβουλίες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στα χρόνια του Μνημονίου η δικαιοσύνη απέκτησε με την νομοθεσία των τελευταίων κυβερνήσεων ταξικούς φραγμούς και ταξικούς αποκλεισμούς για τους φτωχούς ανθρώπους. Τα παράβολα, τα δικαστικά ένσημα, ο φόρος 23% ΦΠΑ στις δικηγορικές εργασίες λειτουργήσαν αποκλειστικά για πάρα πολλές, πολύ μεγάλες μερίδες του πληθυσμού. Θέλω λίγο από χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Εμείς έχουμε δεσμευτεί για την κατάργηση αυτού του απαράδεκτου φόρου 23% ιδίως στις δικαστικές εργασίες. Για όλα τα παράβολα που δυσκολεύουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Τη θέσπιση δημοσίου συνηγόρου ως ένα θεσμό δημόσια υπηρεσία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντί να ακούσουμε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης ποια μέτρα προτίθεται να πάρει, γιατί κανένα δεν έχει πάρει μέχρι σήμερα, για αυτό που λέγεται επιτάχυνση των αποφάσεων και των ρυθμών έκδοσης αποφάσεων στην δικαιοσύνη, ακούσαμε πράγματα τα οποία είναι εξωφρενικά. Γι' αυτό το θέμα μόνο καταδίκες έχει η Ελλάδα από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Αυτά τα χρήματα που θα πληρώναμε, που θα πληρώσουμε, που καταδικαζόμαστε να καταβάλουμε σε ιδιώτες για την καθυστέρηση εκδόσεως αποφάσεως, αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν μια καλύτερη οργάνωση της δικαιοσύνης. Και ξέρετε πολύ καλά ότι για να υπάρχει επίσπευση των αποφάσεων πρέπει να ληφθούν γενναία μέτρα, πρόσληψη δικαστών και εισαγγελέων ιδίως στον πρώτο βαθμό. Αυτοχρηματοδότηση της δικαιοσύνης από τα χρήματα τα οποία εισφέρονται στο Δημόσιο Ταμείο. Υλικοτεχνική υποδομή, αλλά και θεσμικά μέτρα, κύριοι συνάδελφοι. Θεσμικά μέτρα όπως είναι η εξώδικη επίλυση των διαφορών, που έχει μείνει γράμμα κενό στον κώδικα πολιτικής δικονομίας. Αποποινικοποίηση ασήμαντων ή μικρής κοινωνικής απαξίας αδικημάτων, τα οποία δεν πρέπει να υπάρχουν ως ειδική ποινική νόμη. Αναμόρφωση της σχολής δικαστών. Αναμόρφωση του θεσμού της επιθεώρησης, για να μπορέσουν να βελτιώνονται οι δικαστές και το προϊόν το οποίο παρέχουν. Κατάργηση όλων των μονομελών μεικτών ορκωτών δικαστηρίων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν η δικαιοσύνη βουλιάζει στα χρόνια της μνημονιακής πολιτικής, αυτό που συμβαίνει στις φυλακές ξεπερνάει κάθε όριο φαντασίας. Είναι αδιανόητο, κύριοι βουλευτές, αδιανόητο για ένα κράτος δικαίου να δολοφονούνται άνθρωποι μέσα στις φυλακές και να αυξάνει η ενδοειδρυματική βία κάθε μέρα. Αυτά που συμβαίνουν στις ελληνικές φυλακές και απασχολούν τα ευρωπαϊκά δικαστήρια είναι όνειδος για ένα κράτος δικαίου και για μια ευνομούμενη πολιτεία. Σήμερα οι φυλακές δυστυχώς γίνονται ο τόπος που επιβεβαιώνεται η ποινικοποίηση της φτώχειας. Γιατί μετά της τροποποίησης του κώδικα ποινικής δικονομίας, μόνο οι φτωχοί πηγαίνουν στη φυλακή. Ενώ οι πλούσιοι είναι αυτοί που έχουν πρόσβαση μόνο στη δικαιοσύνη. Αυτά είναι τα νομοθετήματα τα οποία έχετε φέρει και με αυτόν τον τρόπο νομοθετείτε τον τελευταίο καιρό. Θέλω να καταλήξω, κύριοι και κυρίες βουλευτές, στο θέμα των δικαιωμάτων. Δεν ξέρω ακριβώς πώς σκέφτεται η κυβέρνηση. Δεν ακούσαμε τίποτα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης για το σύμφωνο συμβίωσης και το σύμφωνο γάμου, το οποίο προωθούν και άλλα κόμματα, ακόμα και το ΠΑΣΟΚ που συγκυβερνά. Δεν ακούσαμε τίποτα για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων της ΛΟΤ κοινότητας. Μήπως είναι και αυτοί κακοί Έλληνες και πρέπει να τιμωρηθούν.
Μήπως πρέπει να αντιμετωπίζουμε με δύο μέτρα και δύο σταθμά συμπολίτες μας, οι οποίοι βρίσκονται σε κοινωνικές μειονότητες? Και το μέγιστο θέμα, αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες στα νησιά του Αιγαίου με την μετανάστευση, η κυβέρνηση τι προτίθεται να κάνει για την αναθεώρηση των συνθήκων Δουβλίνο 2 και 3? Επιτέλους θα ενεργοποιήσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία για επιμερισμό των ευθυνών όλων των ευρωπαϊκών κρατών και όλων των ευρωπαϊκών λαών? Τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ακούσαμε εχθές λογίδρια για την πάταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής. Και αναφερθήκαμε και εμείς, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο εισηγητής ο κύριος Δραγασάκης, σε μια εκτεταμένη διαπλοκή που έχει στηθεί από την κυβέρνηση και επιχειρηματικούς κύκλους. Σας αναφέραμε τροπολογίες. Σας αναφέραμε νομοθετήματα. Δεν τα ξέρετε. Δεν ξέρετε ότι στις 13 Μαρτίου είχατε περάσει τροπολογία που δεν την ψήφισαν και 4 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, με τις οποίες διαγράφατε τα πρόστιμα των επιχειρηματιών για τις ενδοομιλικές συναλλαγές? Ποιους ευνοούν αυτά? Αυτές οι τροπολογίες. Κύριε συνάδελφε, πώς νομοθετεί η κυβέρνηση? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Ευτυχώς, στην παρούσα συζήτηση ο ελληνικός λαός, αλλά και το σύνολο των Ελλήνων βουλευτών, έχει κατανοήσει ότι η συζήτηση αυτή δεν αφορά ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Αφορά την εξέταση του κυβερνητικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι πάντες έχετε καταλάβει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η επόμενη κυβέρνηση. Σας καλωσορίζουμε στην πραγματικότητα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.